Παρασκευή στις 9 Ιουλίου, από το πρωί από τις 9 η ώρα, θα ξεκινήσει η διαδικτυακή άσκηση σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και την Γενική Γραμματεία Πυρικής Προστασίας. Θα είναι μια άσκηση επί χάρτου σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες είναι όλες οι υπηρεσίες σε επίπεδο περιφερειακής ενότητος και στην άσκηση βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι θα λάβουν μέσος και εμπλεκόμενες υπηρεσίες εκτός από το τυχείο και από τις ενούσες και από τα ψαρά. Είναι μια πρωτοβουλία που πήρε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητος και σε αυτό πρέπει να πω συγχαρητήρια για τα στελέχη τα οποία πρωτοπορούν και προσπαθούν με κάθε τρόπο στην προκειμένη περίπτωση να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν το κοινό σε περίπτωση που έχουμε αυτό το απεχθές συμβάν, περιστατικό, ακραίο φαινόμενο. Και βέβαια και πάλι η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, η Περιφερειακή Βορείου Αιγαίου, με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τους πολίτες μας και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα στελέχη τους, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένα σε κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Προέκυψε η ανάγκη από το σεισμό της 30ου Οκτώβρη ή ήταν κάτι που είχε σχεδιαστεί και γίνεται? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο που προβλέπετε. Εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία και ενημερώνουμε γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ακραίο φαινόμενο. Θα σας απαντήσει σχετικά σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση αν θέλετε, που είναι εξειδικευμένη τεχνική και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, ο κ. Κουντουριάδης. Ναι, είναι η πρώτη διαδικτυακή άσκηση που γίνεται και γίνεται βεβαίως λόγω των προβλημάτων που έχουμε με την πανδημία του COVID και επειδή πρέπει, θεωρούμε, να γίνονται κάποιες ασκήσεις έτσι ώστε να μην ξεχνιόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι και να αναβαθμιζόμαστε, έτσι πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και μαζί με τον ΟΑΣΠ και την Γενική Γραμματεία να οργανώσουμε αυτή την άσκηση. Η άσκηση βέβαια από πέρσι προσπαθούσαμε να οργανώσουμε, αλλά λόγω COVID δεν μπορούσε να γίνει. Στο ενδιάμεσα μέχρι σήμερα έγιναν κάποια σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, σε ευρωφωνολογικούς σταθμούς, σε επαγγελματίες και διαφορά για σεμινάρια στις υπηρεσίες που έγιναν του Δήμου και της Περιφέρειας και είναι να γίνουν και κάποιες άλλες ακόμα στη συνέχεια. Και έτσι καταλήξαμε σε αυτή την άσκηση επί χάρτου και νομίζω ότι θα είναι μια καλή άσκηση. Η άσκηση θα γίνει όπως γίνονται όλες οι ασκήσεις. Θα στέλνονται κάποια μηνύματα στις υπηρεσίες, οι οποίες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να απαντούν στο γεγονός, στο μήνυμα που τους στέλνουμε, για να δούμε τι είναι ετοιμότητα το σχεδίο τους, τι είναι ετοιμότητα της γνώσης που έχουν στο πώς θα αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε γεγονός προκύψει.